Θα πάμε να πραγματοποιήσουμε, όπως σας έχω προαναγγείλει, μια ξεχωριστή σύνδεση με τους Λειψούς. Εκεί το νησάκι στα Δωδεκάνησα έχει χαρακτηριστεί μάλιστα και ως το παραμυθένιο νησί των Δωδεκανήσων. Εκεί αναμένεται να δημιουργηθεί ένας θαλάσσιος χώρος φιλοξενίας και θεραπείας δελφινιών. Και θα συνομιλήσουμε, χαρά και τιμή για μας, με την κυρία Αναστασία Μίλιου, Διευθύντρια Ερευνών Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος. Κυρία Μίλιου, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή Σαρακοστή, την καλησπέρα μας από Κρήτη. Καλησπέρα από τους Λειψούς. Είστε σε εξωτερικό χώρο από ό,τι βλέπω. Είμαι εν πλώ στο ερευνητικό σκάφος των Aegean Explorer και ίσως σας κουνάμε και λίγο την εικόνα, αλλά έχει... Όπως είπατε και πριν, τα αποφόγια δυναμώνουν και στην Κρήτη και στο Αιγαίο. Δεν πειράζει, ζητούμε και την κατανόηση των τηλεθεατών. Όμορφη ζωντανή σύνδεση που πραγματοποιούμε για ένα ξεχωριστό θέμα. Και θέλω να σας ρωτήσω, ποιες περιπτώσεις δελφινιών θα περιθάλψει το καταφύγιο σας? Το καταφύγιο είναι ένα πολύ μεγάλο εγχείρημα για την Ελλάδα γενικότερα, γιατί δημιουργεί το πρώτο στο είδος του. Αποτελεί μάλλον το πρώτο είδος του καταφύγιο παγκοσμίως, το οποίο καταρχήν στοχεύει να δώσει μια λύση στα ολοένα και περισσότερα θαλάσσια θηλαστικά και χελώνες, τα οποία βρίσκονται είτε τραυματισμένα, είτε άρρωστα, είτε ταλαιπωρημένα. Και δυστυχώς ακόμα και σήμερα στην Ελλάδα δεν υπάρχουν κατάλληλες υποδομές για να προσφέρουν περίθαλψη σε ένα φυσικό περιβάλλον, μακριά από τις πόλεις και κοντά στο φυσικό περιβάλλον, εκεί που μπορεί να. Έχουν και αυξημένες δυνατότητες επανένταξης και επανάκαμψης. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι πέρα από αυτό θα λειτουργήσει και ως πρώτος χώρος στην Ευρώπη και ένας από τους πρώτους στον κόσμο που θα μπορέσει να φιλοξενήσει δελφίνια που ελευθερώνονται από τα δελφινάρια που κλείνουν. Ολοένα και περισσότεροι είναι οι άνθρωποι στην Ευρώπη και στον κόσμο που θεωρούν πλέον ότι τα δελφινάρια δεν είναι ούτε κάτι δράση εκπαίδευσης ούτε διασκέδασης, αλλά μια μορφή βαριά κακοποίηση των αυτών των καταπληκτικών ζώων και πρέπει να δοθεί ένα τέλος άμεσα. Για να δοθεί όμως ένα τέλος, χρειάζεται να υπάρχουν λύσεις για το πού θα πάνε τα ζώα αυτά όταν ελευθερωθούν από την εχμαλωσία. Εγώ βέβαια στέκομαι στο γεγονός ότι δεν υπάρχει αντίστοιχο καταφύγιο σε όλη την Ευρώπη, είχα διαβάσει εγώ. Μας είπατε σε όλο τον κόσμο. Είναι το πρώτο το είδος του καταφύγιο παγκοσμίως και θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό που δημιουργείται στην Ελλάδα, δεδομένου ότι. Είναι καιρός να αρχίσουμε να καινοτομούμε. Ήμασταν η πρώτη χώρα πριν 2.500 χρόνια που δώσαμε, θεωρήσαμε ότι τα δελφίνια είναι προστατευόμενα και ιερά ζώα. Στην αρχαία Ελλάδα η θανάτωση του δελφινιού το δυναμούσε με θανατική ποινή. Χάσαμε πολύ χρόνο και τόπο τα τελευταία πολλά χρόνια, τις τελευταίες χιλιάδες χρόνια. Όμως είναι μια ευκαιρία να καινοτομήσουμε, να προστατήσουμε και να δώσουμε πρώτη μια λύση σε ένα πρόβλημα που είναι παγκόσμιο. Η κατασκευή των εγκαταστάσεων πότε ολοκληρώνεται, πότε θα είμαστε έτοιμοι? Είναι ένα δύσκολο εγχείρημα το οποίο πέρα από οτιδήποτε άλλο επιλέξαμε να μην βασίζεται σε δημόσιους πόρους. Θεωρώ ότι τα προβλήματα είναι τόσο πολλά στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή και οι δημόσιοι πόροι πρέπει να κατευθύνονται, μακάρι να κατευθύνονται εκεί που έχουμε πραγματική ανάγκη. Και έτσι το καταφύγιο ξεκίνησε την κατασκευή του το 2016 με τη στήριξη ιδιωτών, ανθρώπων που, και φορέων που έχουν πραγματική αγάπη και έννοια για το περιβάλλον. Ξεκίνησε το 2016 και ολοκληρώνεται ή μάλλον πότε προβλέπεται να ολοκληρωθεί? Στοχεύουμε να έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση μέσα στο φθινόπωρο, έτσι ώστε να λειτουργήσουμε ως κέντρο περίθαλψης πριν το τέλος του έτους και στο 2022 να προχωρήσουμε διαδικασία για να μπορέσει να γίνει αυτή η σύνθετη αδειοδότηση για να μπορέσουν να μεταφερθούν και πρώην αιχμάλωτα ζώα. Ευτυχώς έχουμε την στήριξη ή την πρόθεση στήριξη από την πολιτεία να επιταχύνουμε αυτό το δύσκολο κομμάτι που λέγεται ελληνική γραφειοκρατία για να μπορέσει αυτό το εγχείρημα να γίνει πραγματικότητα. Δεν έχουμε να κάνουμε με ένα απλό καταφύγιο, αλλά με ένα ερευνητικό κέντρο, κακά τα ψέματα. Είναι ερευνητικό κέντρο από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε. Σήμερα φιλοξενεί και σε όλη τη διάρκεια της πανδημίας έχουμε επιλέξει να απομονωθούμε σε αυτό το εξαιρετικό νησί μια πολυμελής ερευνητική ομάδα. Είμαστε πάνω από 40 ερευνητές και επιστήμονες
από πολλές χώρες του κόσμου, οι οποίοι είμαστε πολλούς μήνες στο νησί, αρκετοί μας χρειάζουμε χρόνο στο νησί αυτό, και συνεχίζουμε την προετοιμασία, μεταξύ πολλών άλλων βέβαια, την προετοιμασία του καταφυγίου, η οποία έχει να κάνει από την φύτευση υποβρύχιων κήπων μέχρι αρκετά υποβρύχια πειράματα για το γαλάζιο άνθρακα, για τους τεχνητούς υφάλους, έτσι ώστε να αντλήσουμε και γνώση που θα βοηθήσει και άλλες περιοχές της Ελλάδας και της Μεσογείου. Και θα φιλοξενηθούν βέβαια και άλλα θαλάσσια ζώα, σωστά? Στόχος είναι να μπορέσει να μπορούμε να αντιποκρινόμαστε σε θαλάσσια θηλαστικά, θαλάσσιες χελώνες, δελφίνια ή φώκες ή χελώνες, τα οποία ολοένα και πιο συχνά βρίσκουμε εξασθενημένα, ταλαιπωρημένα, τραυματισμένα και πολύ συχνά μπλεγμένα με πλαστικά, τουβάλια, συσκευασίες που πλέον έχουν κατακλείσει τις θαλασσές μας. Μάλιστα. Η ζωή στους λειψούς πώς είναι, να κλείσουμε έτσι? Η ζωή στους λειψούς είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Είναι μια μικρή κοινωνία των 800 περίπου κατοίκων. Το νησί έχει καταφέρει να μείνει COVID-free, αλλά για μας ακόμα πιο σημαντική, προσπαθούμε όλοι να το διατηρήσουμε έτσι, διατηρώντας πολύ αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Όμως το πιο σημαντικό είναι ότι είναι ένα πράσινο νησί, το οποίο έχει καταφέρει να έχει μια εξαιρετική ανακύκλωση, να μην έχει στις παραλίες το καλοκαίρι ξαπλώστερση ή ομπρέλες και να σέβεται το φυσικό τοπίο, και πιστεύω ότι είναι πραγματικά υπέρ της τοπικής κοινωνίας και των αρχών που έχουν καταφέρει παρόλο τις δελαστικές προτάσεις να διατηρήσουν ένα πραγματικά φυσικό και πράσινο νησί. Μάλιστα. Κυρία Μίλιο, να σας ευχαριστήσω πολύ. Την καλησπέρα μας από Ηράκλειο, από Κρήτη, και με μεγάλη χαρά να τα ξαναπούμε. Καλό βράδυ στην όμορφη Κρήτη. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν,